φυσικά τοπία και βιώσιμα οικοσυστήματα και να έχουν και το μικρότερο δυνατό βαθμό συντήρησης. Άρα, ας πούμε, μία επιλογή αρωματικών ειδών ενδείκνυται για ένα φυτεμένο δώμα στις περιβαλλοντικές συνθήκες της Αθήνας. Η δημιουργία μιας πράσινης στέγης δεν είναι μια περαστική μόδα ή επίδειξη της οικονομικής κατάστασης του ιδιοκτήτη. Αποτελεί ένα δραστικό μέτρο στα μειονεκτήματα της οικοδομικής και του περιβάλλοντος των μεγάλου πόλεων. Τα ωφέλη είναι πολλά. Οικονομικά, αισθητικά, περιβαλλοντικά. Αρχίσαμε να ψάχνουμε να δούμε τρόπους για την επίλυση των προβλημάτων των πόλεων. Μέσα στη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε, ένα κομμάτι ήταν και η αύξηση της ενδομόνωσης των κτηρίων μέσω της φύτευσης των στεγών, καταρχάς. Έτσι, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποια πιλωτικά έργα. Ένα κάναμε στην Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης, μαζί με το Τμήμα Επιβληματικής Αρχιτεκτονικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, το εργαστήριο, και αρχίσαμε να μετράμε, να κάνουμε μια στατιστική ανάλυση των κτηρίων των Αθηνών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, από τις μετρήσεις που πήραμε στη Σταυρούπολη, να εντοπίσουμε ότι παρουσιάζεται πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια λόγω των φυτευμένων στεγών, έτσι όπως ξεκινήσαμε εμείς σαν μηχανολόγοι. Μάλιστα, αυτή η εξοικονόμηση ενέργειας σε ετήσια βάση μπορεί να φτάσει στο 25% σε ένα μονόωροφο κτίριο. Και σε μια ανάλυση που κάναμε παραμετρική, σε ένα πενταόροφο κτίριο πέφτει κάπου στο 15%, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στη συνέχεια, η έρευνά μας εξελίχθηκε σε πολλούς άλλους τομείς, πάλι που μας σχετίζονται με το ενεργειακό, δηλαδή πώς θα συμπεριφερόταν, ας πούμε, η Αθήνα, αν φυτεύαμε τις στέγες της, εφόσον είχε τελειώσει και η στατιστική ανάλυση της συγκέντρωσης των κτηρίων στην περιφέρεια πρωτεύουσης και αποδείχθηκε ότι από όψη εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύως θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε γύρω στα 900 ΜΒ. Δηλαδή περίπου όλο το εργοστάσιο της Δήμου Λαβρίου και του Κερατσινίου να μην χρειάζεται να δουλέψει ποτέ, απλά και μόνο γιατί θα υπάρχουν αυτές οι στέγες. Αποδείχθηκε λοιπόν πως η συμπεριφορά της πράσινης στέγης και ως προς την θερμομονωτική της μορφή αλλά και ως προς την περιβαλλοντολογική της μορφή, λόγω της έντονης παραγωγής οξυγόνου κατά τη διάρκεια της μέρας, δημιουργεί ένα πέπλο στο πάνω μέρος του κτηρίου, καταρχάς αέρα με μεγάλο βάρος, με μεγάλο δικό βάρος, αέρα δηλαδή ο οποίος δύσκολα μετακινείται λόγω μικρών ανέμων, χρειάζεται πιο υψηλούς ισχύρους ανέμους για να μετακινηθεί. Αυτός ο αέρας, επειδή είναι βαρύς και παράγεται συνεχώς, αρχίζει και ξεχυλίζει από τα πλευρά της σκεπής και πέφτει, δημιουργεί ένα πέπλο γύρω-γύρω από το κτίριο. Αυτό το πέπλο, χωρίς να έχουμε ολοκληρώσει την έρευνα, αναμένουμε ότι μειώνει την είσοδο τη δίζηση ρήπων στα κτίρια. Δηλαδή, οι ρήποι που παράγονται από τα αυτοκίνητα και όλοι, κυρίως στις μεταφορές της πόλης, που δημιουργούν έτσι έντονους ρήπους, ένα τέτοιο πέπλο προστατεύει το κτίριο. Άρα, οι κάτοικοι του κτιρίου θα έχουν πολύ καλύτερες περιβαλλοντικές συμπεριφορές. Αυτή η σημαντική διαφορά μεταξύ αστικού και μη αστικού περιβάλλοντος, καθώς και άλλες οπτικές διαφορές, κάνουν τη θερμοκρασία της πόλης να ανεβαίνει, σχηματίζοντας ένα νησί, αν δούμε το διάγραμμα της θερμοκρασίας σε σχέση με την απόσταση. Η Αθήνα, λοιπόν, το φαινόμενο θερμικής ουρνίσσου στην Αθήνα είναι αρκετά αυξημένο και μετρήσεις που έχει κάνει το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουν βρει ότι το χειμώνα το φαινόμενο θερμικής νήσου είναι 8 βαθμούς, δηλαδή το κέντρο της Αθήνας είναι 8 βαθμούς πιο θερμό από ότι τα προάστια, ενώ το καλοκαίρι γίνεται 12. Μπορούμε να καταλάβουμε δηλαδή ότι όταν στα προάστια έχουμε 30 βαθμούς, το κέντρο της πόλης έχουμε 42 βαθμούς. Αντίστοιχα υπάρχει και η πράσινη νησίδα, η νησίδα δηλαδή η οποία μπορεί να μειώσει την θερμοκρασία και αυτές είναι οι κήποι ή οι πράσινες περιοχές. Η διαφορά των θερμοκρασιών αυτών των δύο είναι τρομερή. Δηλαδή, μπορούμε να φτάσουμε στη μία σε 80 βαθμούς και στην άλλη να μην υπερβαίνουμε τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Είμαστε κάτω από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Δηλαδή, το καλοκαίρι να πιάνουμε ξέρω 28-30 βαθμούς. Δυστυχώς όμως, αυτές οι νησίδες πρασίνου, οι οποίες είναι το Ζάπιο κτλ., είναι πολύ μικρού εύρους μέσα στις μεγάλες πόλεις του Νότου και δεν μπορούν να αναστρέψουν το τοπικό κλίμα. Σε αντίθεση με μια φύτευση, ας πούμε, εκτατικού τύπου ή εντατικού τύπου, δηλαδή μια φύτευση εκτατικού τύπου θα ήταν ένα γκαζόν
στην οροφή, η ελαφρή ανάστηση, ή εντατικού τύπου θα είναι δέντρα στην οροφή. Αν μπορούμε να κάνουμε και τα δύο, ειδικά εντατικού τύπου, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε αναστροφή του μικροκλίματος μιας ολόκληρης περιοχής. Δηλαδή, αν πλιάσουμε την Κυψέλη και την φυτέψουμε στις οροφές της με δέντρα, δεν υπάρχει πιθανότητα σε αυτή την περιοχή να μην δημιουργήσουμε αναστροφή του κλίματος και εκεί να δημιουργηθεί, ας πούμε, μια πράσινη νησίδα, η οποία θα έχει θερμοκρασίες χαμηλότερες τις αντίστοιχες τις θερμοκρασίες των αισθήματων, τις θερμοκρασίες του αέρα σε περιοχές που δεν έχουν πράσινο. Τα φυτεμένα δώματα με την προστασία που κάνουν από την υψηλή θερμοκρασία κατά κάποιο τρόπο μειώνουν το φαινόμενο της θερμικής νησίδας, γιατί μειώνουν και την ανάγκη χρήσης κλιματιστικών. Και το κλιματιστικό, όσο πιο πολύ δουλεύει για να δροσίσει το εσωτερικό του σπιτιού, θερμαίνει το εξωτερικό, το δρόμο. Άρα είναι ένας φαύλος κύκλος, γιατί ανεβαίνει περισσότερο η θερμοκρασία και έχουμε ανάγκη ακόμη περισσότερο κλιματιστικό για να δροσίσουμε. Για την Αθήνα η αύξηση θερμοκρασίας είναι 1 βαθμός Κελσίου τα τελευταία 7 χρόνια. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό, αν σκεφτούμε το τρομερό ενεργειακό κόστος που έχει η Αθήνα λόγω των θερμοκρασιών. Αυτός ο 1 βαθμός μπορεί να σημαίνει τσιχοντρικά, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο γιγαβατόρες θερμικές. Είναι τρομερά μεγάλα τα μεγέθη. Αντίστοιχα, αυτό για να αντιμετωπιστεί θα μπορούσε, υπολογίζουμε όπως αν φυτευτούν οι ταράτσες, η μέση θερμοκρασία των Αθηνών μπορεί να πέσει σε αιτησία βάση πάνω από 2 βαθμούς. Που σημαίνει ότι δημιουργείς δηλαδή μια αντιστροφή στο κλίμα του περιβάλλοντος το οποίο εκτρέπεται λόγω των ρήπων. Και αυτό είναι το μοντέλο το οποίο προσπαθεί να αξιοποιήσει η επιστημονική κοινότητα για να δώσει λύση στα προβλήματα της ζωής των κατοίκων. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι δημιουργούνται νέοι λειτουργικοί χώροι σε μια πόλη σαν την Αθήνα που έχει τη μικρότερη αναλογία πρασίνου ανακάτοικο, είναι γύρω στα 2,5 με 3 τετραγωνικά, ενώ σε αντίστοιχες, ας πούμε, ευρωπαϊκές πόλεις είμαστε στα 18 με 20 τετραγωνικά ανακάτοικο. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό θα ήταν να φυτευτούν δώματα σε μεγάλη κλίμακα και να δημιουργήσουν πιθανόν ακόμα και οικολογικές διαδρομές μέσα στην πόλη, συνδέοντας αποσπασματικούς χώρους πρασίνου, υπαίθριους χώρους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα που όπως είναι πλευρά οικολογικής. Μήκο στέγη δημιουργεί μια φυσικό οικοσύστημα που δηλαδή εξαναφυτάξουμε το πόλι με οικοστέγης όπως ήταν πριν κτίζουμε. Φαίνουμε πάλι πίσω στο πόλι όλα τα κλωρίδα που υπήρξε πριν, έντομα όπως το πασκαλίτσες, μέλισσες και πεταλούδες. Αυτό συγχρόνως φαίνει πουλιά που ήταν παλιά στο πόλι, όπως το κόκκινο λέμις ας πούμε, που μπορούν να κάνουν φωλιές μέσα στο οικοστέγη. Αυτό φαίνει στην σειρά του και αρπακτικά πουλιά. Δηλαδή φυτάγεται μια ολόκληρο οικοσύστημα. Στην Ελλάδα η βροχή δεν πέφτει ποτέ σταλαματιά. Ή έχουμε μπόρες ή δεν έχουμε καθόλου βροχή. Κάπως έτσι είναι οι βροχές. Αν λοιπόν είχαμε πράσινες στέγες, οι πράσινες στέγες θα απορροφούσαν ένα μέρος της μπόρας που πέφτει και το αποτέλεσμα είναι θα είχαμε λιγότερες πλημμύρες. Διότι είναι ένα είδος απόσβεσης. Πέφτει το νερό και δεν πέφτει όλο δια μιας από τις υδροροές στη γη, αλλά θα συγκρατιόταν στη στέγη. Στο οικοστέγη κόβει το ακτινοβολία, το ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κεραίες και ηλεκτρικό ρεύμα κατά 99,4%. Δηλαδή κοντά κόβει όλο το ακτινοβολία του ηλεκτρομαγνητική, που σημαίνει ότι προστατεύει οι άνθρωποι που είναι μέσα στο κτίριο από αυτό το ακτινοβολία. Που είναι ιδιαίτερο σημαντικό σε κτίρια που είναι κοντά σε κεραίες και όπως είναι κολόνες ηλεκτρικού. Άλλα πλεονεκτήματα είναι για το αξία του κτίριου. Όταν ένα κτίριο κάνει οικοστέγη, ασφεξίνεται το αξία, το εμπορική και το επενδυτική αξία του. Στην Γερμανία έχουν δει πόλεις